Εμείς εδώ έχουμε τον κύριο Παυσανίδη. Τώρα εμείς γυρίζουμε πίσω. Εμείς ΣΥΡΙΖΑ από το φεγγάρι. Δηλαδή, μόνο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε παίξει. Στον αστερισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό. Λοιπόν, ο κύριος Παυσανίδης Παπαγεωργίου είναι μαζί μας. Είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας, κύριε Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, τι συνιστά η παρέμβαση του κυρίου Τσίπρα για το κόμμα σας και το γεγονός ότι ο κύριος Κασσαλάκης απεδέχθη την πρόκληση. Φυσικά. Δεν είχε και κανένα λόγο να μην αποδεχτεί το να πατήσει επάνω σε κάτι και να εξελίξει ακόμα πιο γρήγορα όλες τις καταστάσεις και τα δεδομένα τα οποία προχωράνε. Κοιτάξτε να δείτε, ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ένα θεσμικό ρόλο ως πρώην Πρωθυπουργός και ως πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα έχει και μια θεσμική εμπειρία την οποία κουβαλάει μαζί του μετά από τόσα χρόνια και δικαιούται και πολλές φορές υποχρεούται κιόλας να δίνει σήματα και εσωτερικά και εξωτερικά ή να καταθέτει την άποψή του την οποία πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μια περίοδο όπως αυτή την οποία προχωράμε. Ναι, αλλά ο κύριος Τσίπρας είπε ουσιαστικά στον κύριο Κασσαλάκη να ξαναπάει στη βάση. Με το καινοφανές, θα έλεγα. Εγώ πρωτοφανές, θα το χαρακτηρίσω όπως θέλει ο καθένας. Ένας πρόεδρος που έχει εκλεγεί πριν από 5 μήνες να χρειαστεί να ξαναεπιβεβαιώσει την θέση του, μιλώντας για ναρκισισμό, κάνοντας κριτική σε αυτούς που φύγανε και σε κάποια στελέχη που μπορεί να επιχαίρουν αν το θέμα των ευρωεκλογών δεν πάει καλά για το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας παράλληλα, κάνοντας κριτική στον κύριο Κασσαλάκη ότι θέλει λευκή επιταγή. Ο κύριος Τσίπρας, όπως σας είπα και πριν, χρησιμοποίησε και τη γνώση του και τη θεσμική του ιδιότητα για να δώσει μια κατεύθυνση και τη δική του προσωπική διέξοδο σε κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από τα δικά του τα δεδομένα και από τις καταστάσεις ότι πρέπει να προσαρμοστεί και να προχωρήσει επάνω σε αυτό που θέλει ο κόσμος. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη. Δεν εκφράστηκε ο κόσμος πριν 4-5 μήνες. Ακριβώς. Και δεν εμφανίστηκε. Στην δημοκρατική διαδικασία, εγώ πήρα 56. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κατσελάκης και οι δύο δεν τοποθετήθηκαν απέναντι σε αυτό που λέμε έκφραση του κόσμου πρόσφατα στις εσωκομματικές διαδικασίες. Αυτό το οποίο είπαν. Νομίζω και οι δύο, και δεν, αν θέλετε το αμφισβητείτε, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε την τελευταία δεκαετία ή τη δεύτερη περίοδο της μεταπολίτευσης για να έλθει να δώσει μια υποστήριξη σε μια κυβέρνηση και να εξαφανιστεί. Είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε και έχει εκφράσει την παράταξη τη δημοκρατική. Όμως τώρα. Με διάλυση, δεν έτσι δεν κοιτάξτε είναι. Να δείτε. Υπήρξαν πολλά κόμματα τα οποία συμμετείχαν κατά αυτή την περίοδο σε κυβερνήσεις. Όλα αυτά εξαφανίστηκαν. Βλέπουμε και από τις μετρήσεις σήμερα ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει πάρει αυτό το χώρο και τα μικρά κόμματα τα οποία δημιουργούνται συμπιέζονται μέχρι την εξαφάνισή τους. Και γιατί να τον πάρετε εσείς. Το αντίθετο, και εδώ θα σας απαντήσω. Και εσείς φθήνετε. Θα το πάρουμε εμείς γιατί το έχουμε κρατήσει και γιατί ο κόσμος επιμένει. Όλη αυτή η κατάσταση. Η οποία βλέπετε, τι είναι στην πραγματικότητα. Είναι. Εάν δεν τους άρεσε, θα είχαν φύγει όλοι, όπως από τα άλλα μικρά κόμματα, και ή θα είχε προσχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ κάπου αλλού, ή θα είχε δημιουργηθεί μια νέα δημοκρατική παράταξη. Συνεχίζει να πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά είναι εδώ παρόν και βλέπετε ότι όλη αυτή η συζήτηση. Ο ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει δείχνει... με βάση δημοσκοπήσεις. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αν θα ρωτήσετε κάποιον άλλον όμως για το ΠΑΣΟΚ. Εγώ θα σας πω για το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι για το ΠΑΣΟΚ, για το ΣΥΡΙΖΑ ρωτάμε. Για δηλαδή, το ΣΥΡΙΖΑ θα σας πω. Παρόν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όταν ήταν 32%. Βέβαια. Παρόν και όταν είναι 19%. Παρόν και όταν είναι 17%. Παρόν και όταν είναι 10%. Παρόν όσο ο κόσμος του. Άρα δηλαδή και πιο κάτω να πάει, παρόν θα λέτε είναι. Παρόν όσο ο κόσμος του το κρατάει και απαιτεί από αυτό το κόμμα να συμμετέχει σε μια διαδικασία προοδευτική. Τώρα θα σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έλα, Γιάννη. Τσίπρας και Κασσελάκης είναι δύο πρόεδροι, γιατί δεν έχει υπάρξει κι άλλος πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ. Δύο πρόεδροι σε ένα κόμμα. Είχε υπάρξει πρόεδροι πριν τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι από τη στην εποχή Τσίπρα, λέω, δεν έχει υπάρξει. Όχι, είναι πιο αντίπαλοι. Δεν υπάρχει, αντιπαλότητα. Αν ήταν αντιπαλότητα, θα βλέπατε μια συζήτηση η οποία θα είχε θέματα διαφορετικά από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι αντίπαλος με το ίδιο το κόμμα. Αφού του λέει φύγει. Δεν είναι αντίπαλος με το. Μπορείτε να το μεταφράσετε εσείς. Εγώ δεν δίνω καμία μετάφραση, σας δίνω τα κείμενα τα οποία έχουν κάνει οι δύο άντρες. Είναι ένας πολιτικός άντρας και ο ένας πλέον και ο άλλος, γιατί είδαμε από τη χτεσινή ομιλία ότι υπήρξε μια τοποθέτηση πολιτική και μια τοποθέτηση προσωπική ως προς τις διαδικασίες οι οποίες εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Ναι. Πού γίνονται όλα αυτά και γιατί έχει τόσο ενδιαφέρον και για σας και για τον κόσμο. Γίνονται στο επίκεντρο ενός κόμματος το οποίο συμμετείχε σε μια διακυβέρνηση. Άρα, όχι, τι είπε ο κύριος Τσίπρας. Εδώ κάνετε λάθος, εδώ θα σας διορθώσω. Θα σας ακούσω. Αυτά έχουν ενδιαφέρον γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει αντιπολίτευση. Ναι, αυτό αφορά. Και υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία αποφασίζει, νομοθετεί, ψηφίζει, χωρίς να υπάρχει αντίλογος. Δεν είναι έτσι όμως. Προσέξτε. Όχι, δεν είναι έτσι. Εσείς ασχολείστε με τα εσωτερικά σας.
σχεδόν αποκλειστικά. Και θέλω να σας ρωτήσω τόση ώρα που συγγνώμη, σας τώρα θα σας το πω σε εσάς. Εσείς ασχολείστε με τα εσωτερικά μας σχεδόν αποκλειστικά. Γιατί η αντιπολίτευση δεν είναι μόνο η κοινοβουλευτική, είναι και η αντιπολίτευση κύριε στην κοινωνία, είναι και η αντιπολίτευση στα μέσα. Δεν σας κατηγορώ, απλώς σας κάνω μια εισήγηση. Από την ώρα που εξελέγει ο κύριος Κασελάκης, σχεδόν αποκλειστικά μονοπολεί την επικαιρότητα ο κύριος Κασελάκης. Βέβαια, είναι δηλαδή, κάτι καινούριο. Είναι, προφανώς, είναι κάτι το οποίο δημιουργήθηκε και στο κόμμα και στην επικαιρότητα. Εννοώ ότι ο κύριος Κασελάκης έχει τη δυνατότητα 5 μήνες, ναι. μια δυνατότητα την οποία ο κύριος Ανδρουλάκης δηλαδή, θα τη ζήλευε, φαντάζομαι. Να έχει τη δυνατότητα να βγαίνει κάθε μέρα στα μέσα ενημέρωσης και κάθε μέρα να παράγει πολιτική. Εάν θεωρείτε εσείς ότι παράγετε πολιτική 5 μήνες, το ακούω. Απ' την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω τόση ώρα που σας ακούω το εξής. Ο κύριος Κασελάκης είπε χθες. Και σε ένα, εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό το πράγμα. Λέει, μου κάνουν κριτική εμένα για τις δημοσκοπήσεις. Αυτοί που πήραν το κόμμα από το 32 και το πήγαν στο 17. Αν δεν απατώμε, αυτός που το έκανε αυτό ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας. Αν ήθελε να πει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και όχι μία κατάσταση, θα έλεγε. Ζητώ από τον κύριο Τσίπρα να μου εξηγήσει κάτι. Ο κύριος Τσίπρας έχει ευθύνη για την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Και το τελευταίο μέλος έχει ευθύνη για ένα αποτέλεσμα. Και το τελευταίο μέλος. Συλλογικά υπάρχει και μια συλλογική ευθύνη. Πάμε όμως αυτό που μου είπατε για τις πολιτικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακριβώς μετά από τόσα χρόνια για αυτό το λόγο. Όχι μόνο γιατί παράγει πολιτικές, αλλά γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε πολιτική ταυτότητα. Κύριε και γι' αυτό παρέμεινε και δεν βρήκε το τέλος. Ποιον θα στηρίξετε, τον κύριο Κασελάκη ή οποιονδήποτε άλλον. Και δεύτερον, δεν έχει τεθεί κάποιο τέτοιο ζήτημα. Στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθώ να σας εξηγήσω αυτά Κασελάκης τα οποία πολλές φορές δεν περνάνε στον κόσμο. Ο κύριος Κασελάκης θέλει κόμμα αγιοταχή, όπως τον κατηγορούν. Ο κύριος Κασελάκης είπε και χτες ότι θέλει ένα κόμμα το οποίο έχει νέα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν συμβαδίζουν με κάποια από τα παλιότερα. Αν αυτό το θεωρείτε γιοταχή ή δελταχή, αυτό θα το αποδείξει η συμμετοχή του κόσμου. Είναι νέο, είναι διαφορετικό. Και εκεί υπάρχει όλη αυτή η τριβή που συζητάμε. Επειδή είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε, επειδή έχουν περάσει πολύ από αυτή τη θέση, θέλουμε να σας πούμε να